Ο κύριος Πάλμος είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος. Τον καλημερίζω ευθύς αμέσως στη συχνότητα του 984. Τι κάνετε? Καλημέρα σας. Σε όλους τους ακροατές, να είστε πολύ καλά. Χαίρομαι που είστε καλά και σας ακούμε. Και λέω μένω στους δρόμους της Αθήνας, γιατί κύριε Πάλμο, αύριο 8 του μήνα, για να μην ξεχνιόμαστε, είναι και η δική σας πανελλήνια κινητοποίηση. Έχετε αποφασίσει να κάνετε μία συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος και στη συνέχεια να πάτε στο Μέγαρο Μαξίμου, έτσι? Όπως το είπατε, είναι το πρόγραμμα αυτό. Είναι με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των Συνταξιούχων. Είναι επαναλλαδικό το συλλαγητήριο που θα γίνει. Είναι 11.30 ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος και από εκεί θα πορευτούμε στο Μέγαρο Μαξίμου για να συναντήσουμε τον κύριο Πρωθυπουργό, να του θέσουμε όλα τα αιτήματά μας και ιδιαίτερα κάποια τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Όπως? Να εφαρμόσουν τους νόμους που δεν τους εφαρμόζουν. Εδώ και 2 χρόνια έχουν ψηφίσει ότι το 0,5% του ΑΕΠ πρέπει να δίνεται στους συνταξιούχους. Ούτε το 20 ούτε το 21 το έχουν δώσει. Αυτό είναι 1 δισεκατομμύριο τον κάθε χρόνο. Και απαιτούμε άμεσα να δοθούν αυτά τα χρήματα. Δεύτερο, μας κρατάνε εδώ και 4 χρόνια 0,20 ευρώ από κάθε συνταξιούχο, τα οποία πάνε σε ειδικό λογαριασμό. Δεν είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό, είναι από τους συνταξιούχους, σε το ειδικό λογαριασμό των συνταξιούχων. Και αποδίδονται στα σωματεία για να μπορούν να λειτουργούν και να εκφράζουν και κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις που μπορούν να κάνουν, εκδρομές, θέατρα κτλ. Ούτε και αυτό εδώ και 3 χρόνια ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Χατζηδάκης, το έχουν εφαρμόσει, ενώ μια φορά το εφάρμοσε ο κύριος Πετρόπουλος Κατρούγκαλος, τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και μια φορά ο κύριος Βρούτσης. Από εκεί και πέρα έχουμε 3 χρόνια να μας δώσουν αυτά τα χρήματα για τα σωματεία μας. Και βέβαια θα του εκδώσουμε όλα τα σοβαρά ζητήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με τα δώρα, τα οποία τα έχουμε πληρωμένα αυτά. Είναι πληρωμένα τα δώρα των Χριστουγέννων, 13η σύνταξη που λέμε και 14η. Είναι χρήματα τα οποία τα έχουμε πληρώσει. Δεν ζητάμε κάτι να μας δώσουν από τον προϋπολογισμό ή από τους δανειστές ή από και τα λοιπά που δίνουν στους όλους τους άλλους. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα αιτήματα. Βέβαια πρέπει να κάνουμε καθαρό ότι εμείς εκείνη την ημέρα τιμάμε και τους συνταξιούχους. Δηλαδή είναι η τρίτη ηλικία, η μέρα της τρίτης ηλικίας, όπου γιορτάζεται και στους 5 ηπείρους και θα γιορτάσουμε και θα, αλλά αγωνιστικά, όχι με κλάμα, να λυπηθούμε τους συνταξιούχους, αλλά γι' αυτό κάνουμε και τη συγκέντρωση αυτή. Να δείξουμε ότι με αγώνες ό,τι έχουμε κερδίσει μέχρι σήμερα, τα έχουμε κερδίσει με αγώνες και όχι με δικαστήρια και όχι με παρακάλια και όχι με δώσε μου και γιατί δεν αντέχω άλλο κτλ. Άρα λοιπόν αγωνιστικά πορευόμαστε στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κύριος Πρωθυπουργός είναι υποχρεωμένος να μας δεχθεί. Εκπροσωπούμε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Μη μας το κάνει όπως μας το έκανε το Δεκέμβριο του 19, όπου μας παρέπεψε σε κάποιους υπουργούς και μας είπε ότι σε λίγες μέρες θα σας ξαναδώ κτλ. Από τότε πέρασαν 2 χρόνια. Βέβαια, εντάξει, υπήρχε και το ζήτημα της πανδημίας σε όλα αυτά τα ζητήματα, υπάρχει μια δικαιολογία, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι αυτή τη φορά δεν θα έχει καμιά δικαιολογία και θα μας δεχτεί την Παρασκευή αύριο σε αυτό το μεγάλο συλλαγητήριο, το οποίο θα γίνει και νομίζω θα είναι πάρα πολύ μεγάλο, διότι οι πληροφορίες που έχουμε και από την Κρήτη, καράβια, μέσα με τα καράβια έχουν δρομολογηθεί που θα δρομολογήσουν. Τα δρομολογία τα κανονικά. Μα ούτως ή άλλως υπάρχουν ήδη ανακοινώσεις. Έχω δει τις ανακοινώσεις από την Ένωση Συνταξιούχων, εδώ η ΚΑΠ Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Ρεθύμνου κλπ. Ότι δεν ξέρω πόσοι, αλλά αντιπροσωπείες πως θα βρεθούν στην Αθήνα. Βέβαια. Νομίζω ότι ήταν ένα καλό συλλαγητήριο. Νομίζω ότι θα έχει αποτέλεσμα, θα δημιουργήσει προϋποθέσεις και κάτι να πάρουμε, αλλά και θα ανοίξει και δρόμο για καλύτερα αποτελέσματα το επόμενο χρονικό διάστημα, διότι δεν μπορεί ο κύριος Πρωθυπουργός να πιάνει στη Θεσσαλονίκη στην έκθεση και να μην αναφέρει ούτε μία λέξη για τους συνταξιούχους. Ούτε μία λέξη. 10 χρόνια, 11 χρόνια έχουμε να πάρουμε αύξηση. Αυτά τα που λένε διάφοροι ότι παίρνουμε, απεδείχθη πρόσφατα ότι αυτά τα αναδρομικά ήταν 2 ευρώ το μήνα, ούτε και περισσότερα δεν ήταν, που ήταν βέβαια δικά μας χρήματα και αυτά κλεμμένα χρήματα είναι και πρέπει να μας τα αποδώσουν. Μάλιστα. Τώρα τι να πω, ένα τέλειωτο δικαστήριο έχει γίνει όλη η Ελλάδα, το να ζητάτε τα δικά σας τα χρήματα με τον ένα ή με τον άλλο νόμο, αυτά τα οποία εξαγγέλθηκαν, υπόθηκαν, να δεν έγιναν, αυτό πρέπει να τελειώσει και νομίζω ότι είναι το καλύτερο αυτό που λέτε, ότι να υπάρξει αυτή η πολιτική απόφαση να δοθούν τα χρήματα τα οποία μας έχουν κοπεί, να επιστρέψουμε σε αυτή την περίοδο που παίρναμε αυτά τα οποία πληρώναμε, αυτά τα οποία μας αναλογούν για να τελειώσει εκεί το θέμα, αντί να υπάρχουν στη μέση δικαστικές προσφυγές. Αυτή είναι η ταλαιπωρία μεγάλη και η κοροϊδία μεγάλη. Τώρα, γιατί το κάθε συνταξιούχος τώρα πιένουμε στα δικαστήρια συνταξιούχος τώρα για να πάρει τη σύνταξή του τώρα. Μα είναι δυνατόν τώρα αυτά είναι να πάρει το δώρο του. Να πάρει την αύξηση την οποία δικαιούται. Έχουμε αυξήσεις. Τώρα τι να πούμε. Ποιος Έλληνας δεν ξέρει ότι
η ακρίβεια τσακίζει κόκαλα που λένε και τα λοιπά. Το κουλουράκι πήρε 10 ευρώ το κουλουράκι για ένα συνταξιούχο. Το ψωμί ανέβηκε, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο. Τα πάντα έχουν ακριβεί. Τι είναι αυτό που έχει, δεν ακριβεί ο καφές, τι να πούμε τώρα. Και μας λέει μας τώρα ότι εσείς δεν έχετε ανάγκη, εσείς δεν πάθατε τίποτα. Δεν έχουμε πάθει τίποτα συνταξιούχοι. Ένα συνταξιούχος που έκοψε το ΕΚΑΣ, που έπαιρνε 400 ευρώ και έπαιρνε και 200 ευρώ ΕΚΑΣ και το έκοψε 400 ευρώ, αυτός δεν έπαθε τίποτα. Το 50% της σύνταξή του, σε έναν φτωχό συνταξιούχο, μικρό συνταξιούχο σας λέω. Καταλαβαίνετε τώρα, δεν μπορεί να είναι τόσο πολλά ψέματα ότι εμείς δεν έχουμε πάρει ζημιά. Τι άλλο ζημιά λέτε να πεθάνουμε στον δρόμο, δηλαδή. Είναι αυτά που λέγανε, άτε, σε 10 χρόνια θα τελειώνουμε με εσάς. Αυτό είναι το επίτευγμα δηλαδή, που κάναμε εμείς, προσφέραμε 35 και 40 χρόνια εργασία και κρατήσαμε αυτή τη χώρα, όπως και τα παιδιά μας σήμερα κάνουν αυτό το πράγμα. Πώς θα κρατήσει η χώρα, από πού κρατήσει. Κύριε Πάλμα, έτσι, έχετε μεγάλο δίκιο, αλλά είναι αυτό που λέμε. Έχω μεγάλο δίκιο, ναι, αλλά που θα το βρω, που είναι και το ζητούμενο. Θα το βρούμε στους δρόμους του αγώνα, εμείς, κυρία. Λοιπόν, εκεί θα το βρούμε. Σας ευχαριστώ είμαι πολύ, κύριε Πάλμα. Καλημέρα σας. Καλημέρα και από τον 984. Για το βήμα που μου δώσατε και να είστε όλοι καλά.